είναι τα podcast του Nova Cinema. Life Lovers. Γιατί η ζωή είναι ωραία. Με την Τόνια Κωνσταντινάκου. Σε αυτό το επεισόδιο του Life Lovers, ο καλεσμένος μας είναι ένας άνθρωπος που αγαπά να ξεπερνά συνεχώς τα ωριά του και να εμπνέει με τη στάση του τους λιγότερους τολμηρούς. Είναι υπεραθλητής και αυτό γιατί δεν αρκείται να τρέξει ένα συμβατικό αγώνα δρόμου, αλλά θέλει να καλύπτει τεράστιες αποστάσεις τρέχοντας. Μάλιστα, είναι ένα από τα 14 άτομα παγκοσμίως που έχουν τερματίσει τον αγώνα των 150 χιλιόμετρων στην Αρκτική. Είναι εξερευνητής, είναι ορειβάτης και ομιλητής παρακίνησης και είναι ο Μάριος Γιαννάκου. Μάρια, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Χαιρόμαστε πολύ που είσαι μαζί μας και θα μπορέσουμε να μιλήσουμε για όλα αυτά τα όμορφα που έχεις κάνει. Και πραγματικά είναι τόσο πολλά αυτά που θέλω να συζητήσουμε που δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Νομίζω ότι καλό είναι να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή και να δούμε λίγο τη ζωή σου εκεί γύρω στα 23, όπου ήσουν ένας άνθρωπος που είχε κάποια παραπάνω κιλά και ήσουν και καπνιστής. Ναι. Και γνωρίζοντας την ιστορία σου, όλο αυτό μας φαίνεται πάρα πολύ κόντρα. Πώς ένας άνθρωπος κατόρθωσε να τα κάνει όλα αυτά και τι ήταν αυτό που του έκανε το κλικ στον εγκέφαλο για να μπορέσει να αλλάξει τον τρόπο ζωής του. Ναι, εντάξει, νομίζω ότι σε κάθε άνθρωπο έχει σε κάποια στιγμή όπου συνειδητοποιεί το σκοπό του και το ότι θέλει να αλλάξει πράγματα από τη ζωή του, τα οποία δεν τον ικανοποιούν μέχρι εκείνη τη στιγμή. Οπότε εμένα αυτό είχα την τύχη να το κάνω σε μικρή ηλικία, οπότε τα τελευταία περίπου 11 χρόνια ασχολούμαι με την ορειβασία και με το τρέξιμο κυρίως μεγάλων αποστάσεων, κυρίως σε αφιλόξενα μέρη του πλανήτη. Πώς είναι να τρέχεις τόσο μεγάλες αποστάσεις? Να σου πω την αλήθεια, πολλές ημέρες δεν τις θυμάμαι, γιατί αυτές οι αποστάσεις διαρκούν από κάποιες ώρες μέχρι αρκετές ημέρες, όπως ήταν ο αγώνας 500 χιλιόμετρων στην Αρκτική που δήρχισε 8 ημέρες. Εντάξει, είναι εξουθενωτικές προσπάθειες, κυρίως για το σώμα και το πνεύμα, φυσικά και για το σώμα, αλλά αυτές οι προσπάθειες είναι κυρίως πνευματικές και ψυχολογικές. Πώς προετοιμάζεται κανείς για να κάνει ένα τέτοιο αγώνα? Κάνεις μικρούς αγώνες διαρκώς? Πρέπει να προσαρμοστείς κάπως και σε αυτές τις συνθήκες? Γιατί ξέρω ότι έχεις τρέξει στην έρημο, έχεις τρέξει στην Αρκτική. Δεν είναι ότι απλά τρέχεις 150 χιλιόμετρα στην Ελλάδα. Ναι, ναι. Εντάξει, αυτές οι αποστάσεις σίγουρα δεν μπορείς να τις τρέξεις από τη μία μέρα στην άλλη. Δοκιμάζεις τον εαυτό σου σε μεσαίες αποστάσεις, δηλαδή από το μαραθώνιο και πάνω. Στη συνέχεια τεστάρεις τον εαυτό σου στον υπερμαραθώνιο, 100-150 χιλιόμετρα. Και στη συνέχεια, αν θέλεις να ακολουθήσεις πολυήμερους αγώνες που διαρκούν πάρα πολλές, δηλαδή ημέρες και πάρα πολλά χιλιόμετρα, πας σταδιακά, οπότε μαθαίνεις τον εαυτό σου και πώς αντιδρά σε συνθήκες υψηλής πίεσης για να είσαι αποτελεσματικός στην τελική προσπάθεια που θα επιλέξεις. Τα περισσότερα χιλιόμετρα που έχεις τρέξει είναι τα 270 στην έρημο? Ναι, τα περισσότερα που έχω διανύσει είναι 500 χιλιόμετρα στην Αρκτική. 500 χιλιόμετρα, wow. Σε 8 ημέρες. Πώς, 8 ημέρες, ακόμα και ημέρες, το χρονικό διάστημα πάλι φαντάζει πολύ μικρό για τα χιλιόμετρα. Εντάξει, ναι, αν συνυπολογίσουμε ότι καθ' όλη τη διάρκεια της προσπάθειας πρέπει να στέλνεις και ένα έλκυθρο με όλο τον απαραίτητο υποχρεωτικό εξοπλισμό σου και τα φαγητά σου, δηλαδή κουβαλάς και στέλνεις και ένα βάρος από πίσω, που κάνει αυτή την προσπάθεια πιο δύσκολη και εξωτερικές συνθήκες φυσικά, κοιμάσαι πάρα πολύ λίγες ώρες τη μέρα, περίπου 1-2 ώρες τη μέρα και όλο το υπόλοιπο διάστημα βρίσκεσαι σε διαρκή κίνηση. Έχεις άγχος πριν από κάθε αποστολή? Γενικά δεν έχω άγχος στη ζωή μου. Πρέπει να μας πεις το μυστικό. Πώς τα έχεις καταφέρει και δεν έχεις άγχος? Ναι, σπάνια. Είναι πολύ λίγες φορές στη ζωή μου που έχω αγχωθεί. Και σίγουρα αυτές των προσπαθειών δεν αποτελούν μέρος αυτών των καταστάσεων.
περισσότερη είναι η σωματική κούραση ή η ψυχική? Θα έλεγα ψυχική κούραση πιο έντονη, γιατί και η περίοδο των προετοιμασιών είναι αρκετά επίπονες και κατά διάρκεια του αγώνα καλείς να φέρεις πέρα κάτι το οποίο φαινομενικά έτσι φαντάζει ανέφικτο. Οπότε η κούραση είναι κυρίως ψυχολογική. Και αυτό τι αντίκτυπο μπορεί να έχει μετά στον οργανισμό σου? Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ο ανθρώπινος οργανισμός έχει τεράστιες αντοχές. Απλώς δεν έχουμε μάθει να τον πιέζουμε στα άκρα του, ούτε λέω ότι αυτό είναι σωστό. Από εκεί και πέρα όμως σίγουρα κομμάτια κόπωσης και ψυχολογικά και σωματικά είναι πράγματα τα οποία θα αντιμετωπίζει ένας άνθρωπος ο οποίος φέρνει εις πέρα στάσεις που έχουν πολύ μεγάλη κακουχία για το σώμα και για την ψυχή. Και είναι σαν να εκπαιδεύεις με κάποιο τρόπο, φαντάζομαι, τον εαυτό σου να ζει με αυτές τις συνθήκες. Οπότε κάθε φορά βάζεις και κάποιο άλλο challenge. Ναι, ναι, σίγουρα. Εντάξει, προσπαθώ τα τελευταία 11 χρόνια να βλέπω τον εαυτό μου έτσι διάφορες καταστάσεις και να ψάχνω το προσωπικό μου όριο. Πάνω από τα 500 χιλιόμετρα υπάρχει κάτι ή θεωρείς ότι αυτό είναι το ταβάνι? Εντάξει, υπάρχουν αγώνες που χιλιομετρικά που είναι περισσότερο και από αυτό. Αλλά εντάξει, τα τελευταία 2 χρόνια σταμάτησα με τον υπερμαραθώνιο και προετοιμάστηκα για το Everest που ανέβηκα πέρσι στην κορυφή 19 Μαΐου 2023. Οπότε αλλά θα μιλήσουμε και για αυτό που έκανες, γιατί πραγματικά το θεωρώ πάρα πολύ extreme. Και από την άποψη ότι πιο πριν ουσιαστικά η υψηλότερη κορφή που είχες ανέβει ήταν Όλυμπος και μετά κατευθείαν πας στον Everest, που πραγματικά δεν μπορώ να φανταστώ τι τρέλα και πόσα κότσια μπορεί να έχει ένας άνθρωπος για να το κάνει όλο αυτό. Εντάξει, ναι, χρειάζεται και αυτό, χρειάζεται και η άγνοια λίγο η οποία βοηθάει στο να περιορίζεις τους κινδύνους και τις αρνητικές σκέψεις. Είδαμε και πριν από λίγο καιρό το καταπληκτικό ντοκιμαντέρ που είχατε κάνει με τον δημοσιογράφο, τον Nova Sports, τον Ορέστη, το Συντελή, σχετικά με αυτή την αποστολή που είχες κάνει στο Everest. Και αλήθεια σου λέω, δεν έχω λόγια για όλο αυτό που συνέβη, για αυτή σου την προσπάθεια και πραγματικά που μπόρεσες και ανέμισες για μία ακόμα φορά την ελληνική σημαία στο ψηλότερο σημείο του κόσμου. Εντάξει, ο Ρέστης έκανε καταπληκτική δουλειά και ήμασταν στη συνεχή επικοινωνία για πάρα πολλούς μήνες μέχρι να δημιουργήσει αυτό το ντοκιμαντέρ, το οποίο είναι τιμητικό να κάνει μια ομάδα παραγωγής και ένας άνθρωπος όπως ο Ρέστης ντοκιμαντέρ τη ζωή σου και μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της. Οπότε, εντάξει, ναι, με τον Ρέστη πλέον μας συνδέει, έχουμε μία πολύ διαφορετική σχέση. Στο ντοκιμαντέρ αναφέρεις κάποια στιγμή ότι το Everest το ονειρευόσουν από μικρός. Γιατί επέλεξες το Μάιο του 2023 για να το κάνεις? Η ανάβαση στην κορυφή του κόσμου γίνεται συγκεκριμένη περίοδο, οπότε μπορείς να το ανέβεις μόνο Μάιο. Οπότε δεν ήταν μια επιλογή δική μου, αλλά είναι μια επιλογή που ορίζει η ίδια η φύση για να το καταφέρεις. Περισσότερο χρονολογικά εννοώ, γιατί ήταν το 23 και δεν ήταν ένας χρόνος πιο πριν, ένας χρόνος πιο μετά. Ήμουνα στην φάση που είχα ολοκληρώσει τη σειρά με τους υπερμαραθώνιους, τους οποίους ήθελα σε ακραίες συνθήκες. Οπότε ήμουνα σε μια καλή ηλικιακά φάση. Είχα τους ανθρώπους που με υποστήριζαν. Δεν είχα παιδιά, οπότε δεν έχω παιδιά δηλαδή ακόμα. Πέρσι δεν είχα, οπότε δεν είχα οικογενειακές υποχρεώσεις που θα με κρατήσουν πίσω, γιατί κατά ψέματα το ρίσκο είναι μεγάλο και όταν έχεις παιδιά... Αλλά εννοείται, και ειδικά με την τρέλα που έκανες εσύ. Ναι. Είπες πριν ότι είχες ολοκληρώσει με τις υπεραποστάσεις και ήθελα να σε ρωτήσω πώς είναι κάθε φορά να καταφτάσεις ένα στόχο, πώς το κάνεις? Σίγουρα αισθάνεσαι μια ολοκλήρωση, πολύ συγκίνηση, γιατί έχεις σκοπιάσει πάρα πολύ για το στόχο αυτό για να τον καταφέρεις, γνωρίζοντας ότι έχεις λίγες πιθανότητες να τερματίσεις, και είναι ολοκληρώνεται δηλαδή ένας κύκλος και ταυτόχρονα ανοίγει ένας επόμενος για το επόμενο στόχο. Το κίνητρό σου για να ανέβεις στην κορυφή του κόσμου?
Ήταν σίγουρα το να πετύχω το παιδικό μου όνειρο, το οποίο το ήθελα από 8 χρονών. Είχε φύγει στη συνέχεια βέβαια αυτό το όνειρο, αλλά επανήλθε μετά την ολοκλήρωση των 500 χιλιόμετρων στην Αρκτική. Και ήταν έτσι μια πολύ ιδιαίτερη φάση και η διαδικασία της προετοιμασίας, αλλά και η δίμηνη αποστολή που κράτησε η ανάβασή μας. Έρχεται η στιγμή που φτάνει στην κορυφή μετά από αρκετή προσπάθεια. Ποιο είναι αυτό το συνέστημα που σου έρχεται πρώτο? Είναι της πληρότητας, είναι συγκίνηση, είναι περηφάνεια? Τι ήταν αυτό που σου ήρθε πρώτο? Είναι ένα μείγμα συναισθημάτων, υπερηφάνειας που εναλλάσσεται με την εξάντληση τη σωματική και την πνευματική, την κόπωση, αλλά και στιγμές ολοκλήρωσης, γιατί έβλεπες από το ψηλότερο σημείο του κόσμου τη γη, και είναι κάτι το οποίο έχουν πολύ λίγοι άνθρωποι την δυνατότητα και την ευκαιρία να το κάνουν. Και όταν άνοιξες τη σημαία που είχες από τα παιδιά από τις φυλακές της Αυλώνας, πώς αισθάνεσαι? Εντάξει, ήταν ένα δώρο το οποίο, προσωπικό, το οποίο μου κάνανε τα παιδιά από τις φυλακές ανηλίκων Αυλώνα, και τους είχα υποσχεθεί ότι θα το ανεβάσω το δώρο τους, και ήταν μια από τις πιο σημαντικές στιγμές, όχι της αποστολής, αλλά της ζωής μου. Φοβήθηκες καθόλου? Εντάξει, ναι, ο φόβος είναι κομμάτι των προσπάθειών αυτών και οι αμφιβολίες. Από εκεί και πέρα όμως μαθαίνεις να τα ξεπερνάς και να υπερτιδάς τα φυσικά και πνευματικά εμπόδια που παρουσιάζονται σε μια τόσο δύσκολη αποστολή. Και είναι κομμάτι των προσπαθειών. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος δεν φοβάται. Και ειδικά και στην περσινή μας αποστολή που αφορά Light Everest, που πετύχαμε την πιο δύσκολη, πιο φωνική δηλαδή χρονιά από το 1953. Ήταν πράγματα τα οποία έβλεπες και σίγουρα σου προκαλούσαν ένα φόβο. Ένα φόβο και φαντάζομαι ένα σφίξιμο στο στομάχι με όλα αυτά που συναντάς εκεί. Σκέφτηκες κάποια στιγμή να γυρίσεις πίσω? Ή λες ότι είναι εδώ, το βουνό είναι εδώ και πρέπει να πανεύω? Σε ρεαλιστικό σενάριο δεν σκέφτηκα ποτέ δηλαδή να κάνω πίσω και να εγκαταλείψω την προσπάθεια. Έρχονται αυτό σαν ιδέες, αλλά ποτέ δεν είπα μέσα μου ότι είμαι μέχρι εδώ, τέλειωσα και γυρνάω πίσω. Ανακοινώνεις στους γονείς σου ότι πρέπει να πας στο Everest, ότι θέλεις να πας στο Everest. Φαντάζομαι γνωρίζουν καλά ότι χρειάζεται μια προετοιμασία για να το κάνεις. Χρειάζεται σταδιακά να ανέβεις κάποια βουνά, χρειάζεται να έχεις κάποια εξοικείωση με όλο αυτό. Πώς το ακούνε εκείνη τη στιγμή? Εντάξει, τα τελευταία 10 χρόνια αλήθεια είναι ότι είχα αποδείξει και στον εαυτό μου αλλά και στους κοντινούς μου ανθρώπους ότι μπορώ να τα απεξέρχομαι σε δύσκολες καταστάσεις και συνθήκες. Γιατί... ότι είσαι γεννημένος για extreme πράγματα. Εντάξει, νομίζω ότι κανείς δεν είναι γεννημένος, απλώς προπονεί τον εαυτό του για να καταλήξει να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να αντέξει δύσκολες καταστάσεις. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι έμφυτο μέσα σε κάποιον άνθρωπο που τον τοποθετεί σε μια τέτοια ομάδα ανθρώπων να αντέχει πράγματα. Προπονείσαι γι' αυτό, τεστάρεις τον εαυτό σου σε αυτό με τα χρόνια, οπότε αποκτάς μια σωματική και ψυχική ανθεκτικότητα. Και λες κάθε φορά ότι θα πάω και ένα βήμα παρακάτω. Ναι, ναι, σωστά. Θέλω να σταθώ σε μία φράση σου που έχεις δηλώσει σε παλαιότερη συνέντευξη που έχεις δώσει, στην οποία λες ότι το τίμημα από το Everest είναι ο ακροτηριασμός και το πληρώνω συνειδητά. Ναι, κρυοπαγήματα είχα πάθει μία μέρα πριν την κορυφή, οπότε ήξερα ότι αν συνεχίσω την προσπάθεια σίγουρα θα καταλήξει ακροτηριασμό κάποιων άκρων, οπότε η απόφαση ήταν πολύ συνειδητή να συνεχίσω για να φτάσω κορυφή. Και εν τέλει το πλήρωσα με έναν ακροτηριασμό στα δάχτυλα. Το οποίο δείχνει πόσο πολύ ήθελες να το κάνεις όλο αυτό και μπράβο σου, πραγματικά. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι εκείνη τη στιγμή το μόνο που σκεφτόμουν είναι να φτάσω στην κορυφή.
Να φτάσει στην κορφή και μετά φαντάζομαι να καταφέρει να κατέβει με όσο το δυνατόν τι λιγότερε απώλειε. Σωστά. Πότε συνειδητοποιείς τι έχεις κάνει, ότι έχεις φτάσει εκεί, ότι τα έχεις καταφέρει? Το συνειδητοποιείς όταν πια είσαι σε ένα ασφαλές σημείο, το συνειδητοποιείς όταν επιστρέφεις στην Ελλάδα? Υπάρχουν ακόμα και σήμερα στιγμές που δεν έχω συνειδητοποιήσει ότι όντως έχω ανέβει στο ψηλότερο σημείο του. Δηλαδή κοιτάω πολλές φορές σε φωτογραφίες και βίντεο από το Everest και λέω ότι όντως, ας πούμε, το κατάφερα, το έκανα. Νομίζω ότι δεν το συνειδητοποιείς ποτέ αυτό. Και είναι κάτι που το σκέφτεσαι πάντα έτσι μέσα στην καθημερινότητά σου. Η αποκατάσταση? Η αποκατάσταση ήταν δύσκολη και στο κομμάτι το ψυχικό, γιατί χάσαμε τον φίλο μας στην κατάβαση, αλλά και το κομμάτι με τον ακροτηριασμό με δυσκόλεψε για πάρα πολλούς μήνες, γιατί είχα συνηθίσει να κινούμε αυτόνομα χωρίς κάποια βοήθεια. Οπότε όταν έφτασα στο σημείο να μην μπορώ να εξυπηρετηθώ για πάρα πολλούς μήνες, γνωρίζοντας ότι έχω ακροτηριάσει το μεγάλο δάχτυλο από το πόδι μου, ήταν μια συνθήκη και μια περίοδος που, αρκετά δύσκολη για μένα, που πιέστηκα εννοείται πάρα πολύ, αλλά πρέπει να αφήνεις το χρόνο να κάνει τη δουλειά του. Οπότε ένα χρόνο μετά ακριβώς έχω επανέλθει πλήρως στις δραστηριότητες μου. Αυτό είναι υπέροχο. Αυτό είναι υπέροχο γιατί δίνεις δύναμη και σε όλους που σε ακούν και ενδεχομένως θα δουν και το ντοκιμαντέρ, για να μπορέσουν να ξεπεράσουν και εκείνοι και τα δικά τους εμπόδια, όποια εμπόδια και αν είναι αυτά. Έτσι ακριβώς. Ο κάθε άνθρωπος έχει να ανέβει το δικό του Everest στην καθημερινότητά του και αυτό που μετράει είναι απλώς το επόμενο βήμα και όποια δυσκολία παρουσιαστεί να έχουμε την υπομονή και να γινόμαστε παρατηρητές και πάντα στο τέλος όλα φτιάχνουμε. Τον Οκτώβριο του 2020 νομίζω ότι έκανες όλη την Ελλάδα να κλάψει και πραγματικά και τώρα που το σκέφτομαι συγκινούμε πάρα πολύ. Και αναφέρομαι στο γεγονός ότι κατόρθωσες να κάνεις ένα όνειρο πραγματικότητα. Αναφέρομαι στην Ελευθερία την Τόσιου, μια κοπέλα που είχε κινητικά προβλήματα και μαζί με σένα κατόρθωσε να ανέβει στον Όλυμπο. Την Ελευθερία τη γνώρισα περίπου 2-3 εβδομάδες πριν να επιχειρήσουμε τον Οκτώβριο του 2020 την ανάβαση της στην κορυφή της Ελλάδας. Ήμασταν μια ομάδα περίπου 20 ατόμων. Στο τελευταίο και πιο δύσκολο κομμάτι την πήρα στην πλάτη μου και έδειξε πολύ μεγάλη και εμπιστοσύνη και υπομονή και τελικά τα κατάφερε να γίνει το πρώτο άτομο με παραπληγία που πετυχαίνει κάτι τέτοιο. Που η ανάβαση στον Όλυμπο δεν είναι κάτι εύκολο. Είναι επικίνδυνο, είναι ρηξοκίνδυνο και ότι θα μπορούσε ακόμα και μία λάθος κίνηση να αποβεί μοιραία και για τους δυο σας. Ναι, όμως... σίγουρα. Στο τελευταίο το κομμάτι έχεις αρκετά επικίνδυνα σημεία και ειδικά όταν έχεις και στην πλάτη σου έναν άνθρωπο, είναι σίγουρα πολύ πιο δύσκολο. Λίγες μέρες πριν το κάνεις, πριν το επιχειρήσεις, είχα ανέβει και εγώ στον Όλυμπο πρώτη φορά. Ενώ αγαπάω τις πεζοπορίες και την ορειβασία, ήταν η πρώτη φορά που το έκανα. Οπότε κατεβαίνοντας, λέω, εντάξει, ζήτησα πολύ ωραία. Δεν θέλω να το ξαναζήσω, γιατί μου είχε φανεί λίγο περίεργο, επειδή έφτανε και πέτρες. Και μετά διαβάζω στο ίντερνετ ότι έκανες αυτό το πράγμα. Και λέω, εντάξει, πραγματικά ο άνθρωπος έχει ξεπεράσει τον εαυτό του και χίλια μπράβο που κατόρθωσε και το έκανε όλο αυτό. Ναι, εντάξει, ήταν σίγουρα. Είχα την υποχρέωση νομίζω να το κάνω, γιατί είχα τεστάρει τον εαυτό μου σε δύσκολες συνθήκες. Και έλεγα ότι okay, έχεις κάνει μια σειρά αγώνων που γνωρίζεις τις δυνατότητες, οπότε αν μπορείς να κάνεις κάτι τέτοιο, γιατί να μην το κάνεις και να δώσεις μια χαρά σε έναν άνθρωπο που θέλει να πετύχει το δικό του στόχο. Ο δικός σου επόμενος στόχος? Ο δικός μου επόμενος στόχος τώρα είναι λίγο διαφορετικός. Έχουμε μαζί με τον φίλο και συνεταιρό μου, τον Σταύρο, μια εταιρεία όπου διοργανώνουμε expeditions και στο εξωτερικό αλλά και αναβάσεις στην Ελλάδα, που έχουμε πολύ όμορφα βουνά.
Οπότε έχουμε βάλει όλοι μας την αγάπη και, την, έτσι, και, την, και το μεράκι στην ομάδα μας αυτή, στο Ascent Hikes. Οπότε θέλουμε να πετύχει και να κάνουμε τους πελάτες μας έτσι, όσο δυνατόν πιο χαρούμενος γίνεται και να τους φέρουμε κοντά στη φύση και στα ελληνικά βουνά. Μπράβο, εύχομαι να το πετύχετε όλο αυτό. Θα είναι καταπληκτικό. Ναι, ναι. Ευχαριστούμε. Ταυτόχρονα όμως πηγαίνεις και σε διάφορα σχολεία και σε εταιρείες και μιλάς για τις εμπειρίες σου. Πώς αντιδρούν όταν ακούν τα νέα σου? Εντάξει, για μένα είναι πολύ σημαντικό και νομίζω ότι έχω το χρέος το να το κάνω αυτό. Όχι να παρακινήσω τα παιδιά, απλώς από μια ιστορία ενός ανθρώπου με μέτριες δυνατότητες που κατάφερε αυτά το οποίο ήθελε και πάλεψε πάρα πολύ. Και είναι μια πολύ ωραία στιγμή κάθε φορά που βρίσκομαι απέναντι σε παιδιά και μοιράζομαι αυτή την ιστορία μου μαζί τους και σίγουρα την αντιμετωπίζουν με πάρα πολύ μεγάλη έτσι, και χαρά και προσμονή και αυτό πάντα είναι για μένα ένα κίνητρο στις προσπάθειες και στους στόχους οποίους θέτω. Άρα για σένα δεν παίζουν ρόλο οι δυνατότητες, παίζουν ρόλο τα ψυχικά αποθέματα. Παίζουν ρόλο τα ψυχικά αποθέματα που δημιουργούν τις συνθήκες για να έχεις τη δυνατότητα να καταφέρεις κάτι. Ήθελα να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Αν τελικά το μεγαλύτερο εμπόδιο που πρέπει να ξεπεράσουμε είναι η γνώμη των άλλων. Σίγουρα στο δρόμο σου θα ακούσεις πάρα πολλά. Όσο ανεβαίνει ένας άνθρωπος και πετυχαίνει στο δικό του τομέα, πάντα θα ακούσει και επικριτικά σχόλια. Είναι κομμάτι της διαδικασίας και πρέπει να υπάρχει, γιατί λειτουργεί και σαν κίνητρο και είναι ένα σημάδι το οποίο καταφέρνει σημαντικά πράγματα. Οπότε πάντα τα αγκαλιάζω τα οποιαδήποτε σχόλια και προχωράω πάντα προς το στόχο μου. Στην ουσία μου λες ότι έχεις βρει το μαγικό ραβδί για να μετατρέψεις τα αρνητικά σχόλια σε θετικά και σε κινητήριο δύναμη. Νομίζω ότι όταν ξέρεις ποιος είσαι δεν περιμένεις την γνώμη των άλλων για να σου ορίσει το τι είσαι και το τι μπορείς να καταφέρεις. Οπότε θα έλεγα ότι αποτελούν ίσως έτσι ένα κίνητρο για να προχωράς προς τον δικό σου δρόμο που οδηγεί στην κορυφή τη δικιά σου. Εκτός από τη δύναμη που κρύβεις μέσα σου, φαντάζομαι ότι αντλείς δύναμη και από τους ανθρώπους γύρω σου. Δεν θα είχα καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια, νομίζω, τίποτα χωρίς την βοήθεια της οικογένειάς μου και των φίλων μου, αλλά και των ανθρώπων που υπάρχουν πίσω από τις εταιρείες που με στηρίζουν, όπως είναι η Columbia, η οικογένεια της Deloitte, στην οποία εργάζομαι, και στην Breitling. Πόσο εύκολο είναι να βρίσκει ή κάνεις χορηγούς για να κάνεις το όνειρό του πραγματικότητα? Η αλήθεια είναι ότι τα πρώτα χρόνια ήταν πάρα πολύ δύσκολο, αλλά από εκεί και πέρα όταν είσαι μετακίνητος απέναντι στους στόχους σου, με κάποιο μαγικό τρόπο έρχονται όλα όπως τα θέλεις. Είναι σαν αυτό που λέμε ότι το σύμπαν θα συνωμοτήσει προκειμένου να τα καταφέρεις. Σωστά. Και ακριβώς. Κάθε φορά που καταφέρνεις κάτι και κλείνεις τα μάτια, γυρίζεις το σπίτι, ξαπλώνεις το κρεβάτι σου, κλείνεις τα μάτια, ποια είναι η εικόνα που βλέπεις? Όλες αυτές οι εικόνες που και οι άνθρωποι που έχω γνωρίσει όλα αυτά τα χρόνια και με τους οποίους πορεύτηκα σε δύσκολες συνθήκες. Οπότε μιλάμε πια ότι έχεις αποκτήσει φίλους ζωής και όχι απλά συνοδοιπόρους. Ναι, νομίζω ότι οι δύσκολες καταστάσεις δένουν τους ανθρώπους πάρα πολύ και δημιουργούν πάρα πολύ δυνατές σχέσεις. Θέλω τώρα να σε γυρίσω λίγο στο ντοκιμαντέρ που έχετε κάνει, το οποίο φυσικά είναι και διαθέσιμο on demand στην νέα πλατφόρμα μας, σε περίπτωση που όσοι μας ακούνε δεν έχουν προλάβει να το δούνε. Και θέλω να μου πεις τώρα που το βλέπεις σαν παρατηρητής όλο αυτό, τι γεύση σου αφήνει? Σίγουρα συγκίνηση, γιατί μέσα σε μία ώρα και 20 λεπτά βλέπεις τον κόπο και τις προσπάθειες της ομάδας μας και νομίζω ότι έχει κάνει ωραία η ομάδα του καταπληκτική δουλειά, οπότε τα συναισθήματα που μου προκαλούνται είναι
συναισθήματα συγκίνηση. Τέλεια. Εγώ να σε ευχηθώ να κυνηγάς πάντα τους στόχους σου, να τους πετυχαίνεις και να ξεπερνάς έτσι πάντα τον εαυτό σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ένα podcast του Nova Cinema.